Το σημερινό παιχνίδι είχε δύο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Ρόδου δεν ήταν καλή. Ο Φίβος ήταν πολύ καλύτερος από εμάς. Είχαμε ένα σοβαρό θέμα σήμερα με τραυματισμούς. Μας έλειπε το βασικό στόπερ ο Κρητικός και στο τέταρτο λεπτό μας τύψε και το άλλο στόπερ. Έλειπε και ο Κατημύρης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και είχαμε θέμα στην άμυνα γιατί έπρεπε να προσαρμόσουμε να βάλουμε άλλους παίχτες. Πήραμε τον Αντώνη Τωρίκα, τον βάλαμε στην άμυνα, βάλαμε το δεξί μας μπακ στην άμυνα. Παρ' όλα αυτά στο δεύτερο ημίχρονο γίναμε πιο καλή ομάδα, πιέσαμε, προσπαθήσαμε με το 2-0 να το γυρίσουμε, το γυρίσαμε. Αλλά από ό,τι είδα, θέλουμε πάρα πολύ δουλειά σε κάποια πράγματα. Θα τα κοιτάξουμε να τα δουλέψουμε. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμη μπροστά μας. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, για το δεύτερο ημίχρονο μου άρεσαν κάποια πράγματα. Πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα που είδα λάθος στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που είχαμε πολλές ελλείψεις. Πρόκειται να γίνουν κάποιες άλλες μεταγραφές ακόμα, coach? Ναι, προσπαθούμε με τη διοίκηση να προσθέσουμε στην ομάδα μας άλλους δύο ποδοσφαιριστές σε συγκεκριμένες θέσεις. Προσπαθούμε, είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί όπως καταλαβαίνεις Γιάννη, ό,τι έρθει πρέπει να είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε και πάνω απ' όλα να είναι έτοιμο πόλεμο, να μας δώσει λύσεις, γιατί το ρόστερ μας αυτή τη στιγμή είναι μικρό. Έχουμε και τους νέους βέβαια που τους ψήνουμε και από ό,τι βλέπουμε σιγά σιγά κάποια παιδιά θα μας βοηθήσουν. Αλλά οπωσδήποτε δύο μεταγραφές, κινείται η διοίκηση, το παλεύουμε, ψάχνουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε δύο κινήσεις οι οποίες όπως είπα να είναι κινήσεις εντεκάδας, να μπορέσει να μας δώσουν μια όθηση και να μας σταθεροποιήσουν σε ψηλό επίπεδο αγωνιστικό. Μια θέση μπορεί να είναι και τα στόπερ που είδαμε ότι υπάρχει έλλειψη. Ναι, 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 γιατί σήμερα με τα δύο στόπερ, η λήψη του Κρητικού που ήταν τραυματίας όλη τη βδομάδα και στο τέταρτο λεπτό χτύπησε το άλλο στόπερ, δεν είχαμε εναλλακτική λύση και αυτό μας αποσυντώνησε μια σαν ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, γυρίζοντας τον Ρίκα πίσω, ο οποίος ο Ρίκα είναι πολύ πολύτιμο στα χαφ. Είναι εικόνα που φαίνεται εκ των προτέρων. Δεν είναι δικαιολογία βέβαια, γιατί μπορεί να συμβεί και σε αγώνα πρωταθλήματος. Εμείς ψάξαμε τις λύσεις. Λοιπόν, θέλουμε δουλειά. Λοιπόν, έχουμε χρόνο ευτυχώς. Όσον αφορά με τον τραυματισμό του Κιωσέογλου. Και ο Τάσος τώρα είχε ένα τραυματισμό και αυτός κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θα το δούμε. Γιάννη, θα τους δούμε τις τραυματίες. Δυστυχώς θα τα έχουν αυτά τα φιλικά. Οι παίκτες ακόμη δεν είναι έτοιμοι. Ήταν και δυνατό το παιχνίδι, αθλητικό μένει και από τις δύο ομάδες, δεν το συζητάμε. Απλά με ένα χτύπημα και ο Τάσος βγήκε έξω. Θα το δούμε αύριο και θα δούμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.